Έχει πάρα πολύ μεγάλη γεωλογική και θα έλεγα ευρύτερη φυσική αξία. Σαν τοπίο δηλαδή και ιδιαίτερα σαν το πόσιμο τη περιοχή. Είναι το σήμα κατά τεθέν, όπω λέμε, όλη τη περιοχή του Πλακιά. Σε θρίλερ εξέλιξε η υπόθεση του Παλίγκρεμνου στον Πλακιά Ρεθύμνου με τη Δημοτική Αρχαία Αιγύου Βασιλείου να προσπαθεί να καθυστερήσει μέσω τη οδού των ασφαλιστικών μέτρων, τη εργασία κατασκευή μια ξενοδοχειακή μονάδα που μάλιστα έχει νόμιμη οικοδομική άδεια και του επιστημονικού φορεί από την άλλη να μιλούν για ένα προαναγγελθέν περιβαλλοντικό έγκλημα σε βάρο ενό από τα πιο διάσημα τοπία παγκοσμίω του Νότιου Ρεθύμνου. Δεν πρέπει με κανέναν έναν τρόπο να υποβαθμιστεί αυτή η αξία που έχει ο συγκεκριμένο χώρο. Θα πρέπει να μπαίνουν κάποια όρια όσον αφορά τι επενδύσει. Η ιστορία του Παλίγκρεμνου ξεκινά πολύ πριν από το 2019, μια και όλε οι μελέτε που έγιναν πριν από τουλάχιστον τέσσερι δεκαετίε για να κηρυχθεί προστατευόμενο τοπίο μνημείο έπεσαν στο κενό. Με συνέπεια σήμερα όλοι να περιμένουν έστω και στο και πέντε μια υπουργική απόφαση για να φρενάρει προσωρινά το έγκλημα. Κατέθεσε φάκελο στον Υπουργό Χατζηδάκη όπω και στον Υφυπουργό Οικονόμου. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αγνοήθηκε πλήρω. Δεν είναι τυχαίο πω ενώ η επιστημονική φορεί του Ρεθύμνου γνωμοδότησαν αρνητικά για την επένδυση που θα πληγώσει βάναυσα τον τεράστιο κατακόρυφο βράχο. Με το ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον, το Κεντρικό Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο είπε ναι στο έργο. Η ευθύνη που βαρύνει την πρώην Δημοτική Αρχή Φίνικα αλλά και την παρούσα του Αγίου Βασιλείου είναι μεγάλη, καθώ υπό τι πιέσει κάποιων ιδιοκτητών γη, το σχέδιο χωρική και οικιστική οργάνωση ανοιχτών πόλεων τη περιοχή παραμένει κλειδωμένο στα δημοτικά συρτάρια. Ο Δήμο εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχει ολοκληρώσει τι διαδικασίε ψήφιση κτλ. Με αποτέλεσμα η γενική περιοχή εκεί είναι αθωράκιστη νομικά. Θέλει να κάνει τις όποιε κινήσει και κηρύξει εκτό ΣΟΑΠ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλέ πιέσει από του κατοίκου. Ε, λόγω της ε, βασικής στρατηγικής του Σκοάπ που είναι ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμηση και της διάσπαρτης που σημαίνει ότι υποβαθμίζεται η αξία των οικοπαίδων ότι αυτή σταματάνε οι αγοροπολισίες που έχουν λίγο πάρει τα πάνω τους οι επενδύσεις κτλ αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Βαρύνουσα σημασία σαν και αγνοήθηκε η μελέτη του Μουσείου Φυσική Ιστορία του Πανεπιστημίου Κρήτη, βάσει τη οποία πέρα από την αλλίωση του μνημείου, ελοχεύουν κίνδυνοι και για την ίδια την επένδυση, μια και το γεωλογικό ρήγμα του Παλίγκρεμνου συνδέεται με το ρήγμα των σελίων. Καταπτώσει βράχων οι οποίοι φαίνεται να γίνονται ακριβώ ανάντι από το χώρο που κατασκευάζεται, πρόκειται να κατασκευαστεί αυτή η επένδυση. Και ότι αυτό θα έπρεπε και ο ίδιο επενδυτή να το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη. φανταστείτε δηλαδή να γίνεται μια επένδυση σε ένα χώρο όπου πέφτουν τεράστια βράχη. Σε περίπτωση στο εξή, ο δρόμο θα είναι ανηφορικό. Καθώ πέρα από τα αποτελέσματα των ασφαλιστικών μέτρων, ο αγώνα εκτείνεται σε τρία μέτωπα και περιλαμβάνει προσφυγέ για την ακύρωση τη οικοδομική άδεια στο Συμβούλιο τη Επικρατεία και στο διοικητικό εφετείο, ενώ θα γίνει κρούση και στον ίδιο τον Κώστα Κρέκα για την έκδοση υπουργική απόφαση. Δηλαδή, ο Υπουργό μπορεί να πάρει απόφαση ότι μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδιασμού μπορεί να απαγορεύσει τη δόμηση. Σε κάθε περίπτωση, η οριστική λύση στο δεδαλώδες πρόβλημα θα δώσει η ψήφιση με κάθε πολιτικό κόστος ΣΧΟΑΠ, που θα νοικοκυρεύει το οικιστικό γίγνεσθε της περιοχής.